ένας δυναμικός τρόπος εκφοράς του λόγου, αλλά συγχρόνως και του μηνύματος, τον οποίο χρησιμοποιούσε ο Χριστός, πανιερότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβαστών ιερωτήων, αγαπητοί μου, είναι οι παραβολές του Χριστού. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία παραβολή γνωστή ως παραβολή των ταλάντων και υπάρχει κίνδυνος παρανόησης των λόγων του Χριστού εάν δεν προσεγγιστεί από τον άμβονα θεολογικά ο λόγος αυτός, διότι τα τάλαντα συνήθως στρέφουν τον νου του ανθρώπου στο χρήμα, στον πλούτο, στρέφουν τον νου του ανθρώπου στις καταχρήσεις, στις οικονομικές κρίσεις που σήμερα είναι παγκόσμιο φαινόμενο, εν όψη μάλιστα και εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, ως μια παγκόσμια κρίση και δοκιμασία του ανθρώπου, η αναφορά σε τάλαντα δημιουργεί έναν προβληματισμό. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση η θεολογική βιβλική προσέγγιση της σημερινής παραβολής από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου ταυτίζει το ταλάντο με το ταλέντο, με τη χάρη δηλαδή την οποία δίνει ο Θεός Πατέρας, ο Τριαδικός Θεός, με τη δημιουργία του ανθρώπου στον καθένα από μας ξεχωριστά. Δεν υπάρχει ατάλαντος άνθρωπος στον κόσμο. Ο καθένας έχει το ταλέντο του, το τάλαντο του, το χάρισμα του. Άλλος πολύ, άλλος μέτριο και άλλος λίγο. Αυτό που θέλει να μας πει η σημερινή παραβολή των ταλάντων είναι ότι ο καθένας από εμάς είναι ένα χαρισματικό πρόσωπο. Είμαστε μια μοναδική και ιδιαίτερη ξεχωριστή προσωπικότητα σε αυτόν τον πλανήτη. Ο καθένας από εμάς έχει μοναδική αξία, όση αξίζει ολόκληρος ο κόσμος. Γιατί ο άνθρωπος έχει μέσα του αυτό το φύσιμα, αυτό το κατοικώνα και καθομοίωσιν του Τριαδικού Θεού. Δεν πρόκειται για μία εικόνα φωτογραφίας, αλλά πρόκειται για μία εικόνα πνευματική, όπου ο άνθρωπος έδωσε το χάρισμα του λόγου, έδωσε το χάρισμα του λογικού, έδωσε την δυνατότητα της απόλυτης ελευθερίας, της ευθύνης δηλαδή ανάληψης των καθηκόντων του. Έχει ο άνθρωπος την αγαπητική κοινωνία και την προοπτική της αγιότητος και της θέωσης. Να γίνει λοιπόν ο άνθρωπος κατά χάριν Θεός. Μπροστά λοιπόν σε αυτή τη δοκιμασία και τον προβληματισμό του γιατί τόσος πόνος, τόση δοκιμασία, τόση κρίση, τόση διαφοροποίηση των ανθρώπων, των βόρειων πλουσίων χωρών έναντι των πτωχών χωρών, μπαίνει λοιπόν ο προβληματισμός του χαρίσματος των ανθρώπων, του ταλέντου των ανθρώπων. Ο άλλος έχει το φωνητικό χάρισμα, ο άλλος έχει την ικανότητα της δημιουργίας πραγμάτων μοναδικών, ο άλλος έχει την ευφυΐα να προάγει των πολιτισμών. Πάντως όλα αυτά τα οποία κινούνται προς την θετική κατεύθυνση είναι χαρίσματα, ευλογία του ίδιου του Θεού
στον κάθε άνθρωπον χωριστά. Συνεπώς, ο άμβωνας σήμερα θέλει να δώσει ενίσχυση στον καθένα, ο οποίος βρίσκεται σε μια δοκιμασία ή που αισθάνεται αυτή την απομόνωση ή που αισθάνεται τη μηδαμινότητα του, την αναξιότητα του, ότι δεν είναι τίποτα, να του πει ότι είναι μοναδικός, έχει το πνευματικό χάρισμα και πρέπει να μιμηθεί αυτούς οι οποίοι πήρανε τα τάλαντα από τον Θεό. Όσα κι αν είναι τα τάλαντα, λέει η σημερινή μας παραβολή, τα 10, τα 5, το 1, στα χέρια του καθενός από εμάς είναι να τα αυξήσουμε και να τα πολλαπλασιάσουμε. Όλοι όμως έχουμε αυτή την ευλογία δοσμένη από τον ίδιο τον Θεό Δημιουργό. Όταν ο άνθρωπος οδηγηθεί στην ταπείνωση, στην αυτοκατάκριση, στην αναγνώριση ότι υπάρχει για να προσφέρει αγάπη μέσω των ταλέντων που κατέχει, τότε ανθίζει η έρημος, ανθίζει η κοινωνία, νιώθει η ανθρωπότητα το στήριγμα των σοφών, οι οποίοι εμπνέονται νόμους, εμπνέονται ειρηνικές επιδιώξεις και προσφέρουν στην ανθρωπότητα την ειρήνη με οργανισμούς Ηνωμένων Εθνών, με οργανισμούς υγείας, οι οποίοι περισσότερον από κάθε άλλη φορά τους έχουμε ανάγκη, ώστε να προσφέρουν τα τάλαντά τους για την ίαση, την θεραπεία, την οικονομική στήριξη, την πνευματική πρόοδο, την ανάπτυξη των πανεπιστημίων, της παιδείας, της γνώσης, της σοφίας, αλλά της κατά Θεόν σοφίας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, σε αυτή την κρίση, ο Θεός δίνει τα τάλαντα στους γιατρούς για να στέκουν κοντά στους ασθενείς και να προσφέρουν με την αγάπη και τη σοφία και το ταλέντο τους την ιατρική περίθαλψη των ανθρώπων. Δίνει στους νοσηλευτές το κουράγιο, το ταλέντο της υπομονής, να στέκουν με αγάπη πάνω από το προσκέφαλο του κάθε αρρώστου και να προσφέρουν την αγάπη τους, να προσφέρουν τη στήριξή τους για τη θεραπεία. Υπάρχουν οι ιερείς οι οποίοι έχουν το χάρισμα, την κλίση με ήττα και την κλίση με γιώτα, όπου είναι κάλεσμα του Θεού αλλά και χάρισμα να είσαι ιερέας. Και αυτός ο ιερέας λοιπόν απλώνει το χέρι στον κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα την ώρα της κρίσης και της δοκιμασίας, για να τον απαλλάξει από τον φόβο, τον τρόμο, την απελπισία, τη μοναξιά, την απομόνωση και να του πει ότι υπάρχει πάντα δίπλα του το χέρι του Θεού, υπάρχει πάντα δίπλα του το χέρι του Χριστού, υπάρχει η Εκκλησία, αυτή η μάνα η οστοργική, η οποία απλώνει την αγκαλιά της σε όλη την ανθρωπότητα, στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστό, όσο και αν εξουσίες την ευτελίζουν και την υποτιμούν. Στέκει, διότι είναι το σώμα του Χριστού παρατηνόμενον εις τους αιώνες. Γι' αυτό η Εκκλησία σήμερα έχει τον πρώτον και κύριον λόγον μετά από τον ιατρόν για την θεραπεία όχι μόνον του σώματος αλλά και της ψυχής του ανθρώπου. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άσοφος, ο οποίος είναι υπερφύαλος, εωσφορικός, ο οποίος μισεί και δεν αγαπά τον πλησίον, ο οποίος είναι υβριστικός και προκλητικός, είναι αυτοκατάκριτος, λέει σήμερα στο αποστολικό του ανάγνωσμα ο Απόστολος Παύλος. Χρειαζόμαστε λοιπόν σήμερα την χρησιμοποίηση των ταλάντων που έχει ο κάθε άνθρωπος
σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή την ανθρωπότητα, ώστε να μπορέσει να επιβιώσει. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι αρχή και τέλος της ιστορίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Αυτός δια των Αγίων του δίνει το κουράγιο. Αυτός ο ίδιος πάνω από το σταυρό και την άκραν υπομονή και ταπείνωση, ανοιγμένα τα χέρια του πά στο ξύλο του σταυρού, καλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα, ανεξάρτητα φίλου, φιλής, έθνους, ώστε να προσέλθει και να γευθεί από τους καθαρτικούς κρουνούς της πλευράς του, οι οποίοι δίνουν την ίαση των ψυχών και των σωμάτων. Η ιστορία λοιπόν πορεύεται μέσα από λοιμούς, μέσα από πανδημίες, μέσα από πολέμους, μέσα από κρίσεις. Όμως ο άνθρωπος της ταπείνωσης, ο άνθρωπος της χάριτος του Θεού δέχεται αυτήν την δοκιμασία με υπομονή, με καρτερία, όχι διότι ο ίδιος φταίει, όχι γιατί ο ίδιος το δημιουργεί, αλλά διότι η κατάσταση ανθρώπων οι οποίοι είναι υπερφύαλοι και προκλητικοί δημιουργούν κρίσεις και καταστάσεις στην ανθρωπότητα. Όμως ο τρόπος της αποδοχής της δοκιμασίας είναι ύψιστος. Διαφορετικά ο άνθρωπος καταραίει στη μοναξιά του, καταραίει στη διασωλήνωσή του, καταραίει στην απομόνωση από κάθε αγαθό και αίσθηση φροντίδας και αγάπης στον πλανήτη. Το χέρι λοιπόν του Θεού βρίσκεται τεταμένο. Ο ίδιος ο Χριστός έδωσε αυτά τα χαρίσματα. Γι' αυτό ας μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος. Ας μην θεωρεί τον εαυτόν του παντοδύναμο. Διότι ένας Υιός τον ταπείνωσε έως θανάτου. Και αυτός ο θάνατος που κυριαρχεί, η μόνη ελπίδα της υπέρβασης και σωτηρίας και λύτρωσης του είναι ο Ιησούς Χριστός. Αμήν.